Ακόμα λοιπόν, όπω είπατε κι εσεί, ένα πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά του Αιγαίου με θύματα μετανάστε οι οποίοι προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο. Ε, να πούμε λίγο για το χρονικό τη ε, τραγωδία. Το ναυάγιο έγινε περίπου στι 7 η ώρα το πρωί, ανοιχτά των Παμφίλων, λίγα χιλιόμετρα βόρεια τη Μυτιλίνη. Ε, η πλαστική βάρκα στην οποία επέβαιναν μετανάστε αλλά και πρόσφυγε οι οποίοι ξεκίνησαν από τι τουρκικέ ακτέ ε, για την Μυτιλίνη στι 2 η ώρα τη νύχτα ανατράπηκε για άγνωστου Λόγους. Από την ανατροπή λοιπόν τη βάρκα, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του. Νεκροί ανάμεσά του, νεκρά δύο παιδιά, τέσσερι γυναίκε και ένα άνδρα, ενώ κατάφεραν να διασωθούν 57 άνθρωποι. Αμέσω στο σημείο να πούμε ότι έσπευσαν οι δυνάμει του λιμενικού αλλά και αεροσκάφο τύπου Σούπερ Πούμα. Uh, μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τι μαρτυρίε, δεν υπάρχουν άλλοι επιβαίνοντε. Ενώ, όπω είπε λίγο νωρίτερα και η Τζορτζίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία τη ΥΠΑ uh, Αρμοστία, 10.700 πρόσφυγε uh, μέχρι στιγμή έχουν περάσει διαθαλάσσει στα ελληνικά νησιά, ενώ 39 άτομα έχουν χάσει τη ζωή του στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Πάντω, Κατερίνα, χωρί να θέλουμε να κάνουμε ούτε ο Διονύσου ούτε εγώ κανένα διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπινων ζώων, γιατί όλε ναι. είναι εξίσου σημαντικέ. Εδώ πέρα μιλάμε για παιδιά και γυναίκες. Δηλαδή, δεν ξέρω σε ποια βάση μπορεί να τοποθετείς κανείς την καρδιά του, τον ανθρωπισμό του κτλ. Αλλά μιλάμε για τους κατεξοχήν αθώους αυτής της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ λυπηρό το Κατερίνα, το, το έχουμε καμία εικόνα για τι κυρικέ συνθήκε που επικρατούσαν. Οι κυρικέ συνθήκε ήταν ίδι... πολύ ίδι... καλέ. Υπήρξαν συνθήκε καλοκαιρία, Άρα... αλλά δεν ήξεραν μπάνιο. Οι πρόσφυγε και οι μετανάστε ναι. δεν ήξεραν μπάνιο. Και ενδεχομένω ήταν και παραγεμισμένη αυτή η φουσκωτή ναι, βάρκα, διότι 60 τόσοι άνθρωποι πάνω σε ένα φουσκωτό είναι μεγάλο αριθμό. Έτσι ακριβώ. Να την ευχαριστήσουμε την Κατερίνα. Α okay. ότι δεν θα επανέλθει τι επόμενε ημέρε mm. με μια αντίστοιχη είδηση από την.